Ενημερωτική εκδήλωση του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Αλιάκμων στην Κοζάνη. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Αναστάσιος Δημάκης, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους σχετικά με θέματα από των προσωρινών συντάξεων, των συντάξεων χειρίας, αλλά και σε ό,τι αφορά το ΕΦΑΠΑΞ. Ο πρόεδρος του Σωματείου τόνισε πως εκδόθηκαν μέχρι το Μάιο του 2016 80 αποφάσεις, αλλά δεν τις πλήρωσαν με το αιτιολογικό ότι η πληρωμή του ΕΦΑΠΑΞ της ΔΕΗ είναι πολύ μπροστά από τις πληρωμές των άλλων ταμείων. Είναι καθήκον και υποχρέωση κάθε σωματείου να ενημερώνει κατά τακτά διαστήματα τα μέλη του, τους συναδέλφους και τους εργαζόμενους για αυτά που τρέχουν στην καθημερινή μας ζωή. Εμείς κάναμε μια περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πήγαμε Γιάννενα, Βέρεια, Φλόρινα. Κάναμε μια μεγάλη περιοδία, ενημερώσαμε όλους τους συναδέλφους. Ξεκινάμε φέτος το 2018 από την Κοζάνη. Τρεις φορές κάναμε πέρυσι συγκέντρωση στην Κοζάνη ενημερωτική. Τα προβλήματα είναι πολλά. Οι εργαζόμενοι κάθε και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι κάθε μέρα στα πρωινάδικα με τους κάθε είδους ειδικούς έτσι παραπληροφορούνται και ενημερώνονται υποτίθεται και ειδικούς εντός εισαγωγικών. Οπότε έχουμε την υποχρέωσή μας να τους ενημερώσουμε και για τις συντάξεις και για τα ΕΦΑΠΑΞ και για τις επικουρικές τους συντάξεις και για όλα τα προβλήματα που έχουν είτε γενικά είτε προσωπικά.